αν μπορούσαμε με μια απλότητα να λέμε αφήνουμε στα χέρια σου, νομίζω αυτό θα φέρει και την ταπείνωση, θα φέρει και τη συντριβή, θα φέρει τα πάντα. Να έχουμε τη σιγουριά ότι όσες φορές του πούμε έλα στη ζωή μου και κάνε εσύ ό,τι θέλεις, θα το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Εμείς τον αφήνουμε πάρα πολλές φορές. Σας το λέω εξ εμπειρίας. Αλλά εμείς όσες φορές του πούμε έλα, θα έρθει. Όσες φορές του αφαιθούμε στα χέρια του, θα μας πάρει στα χέρια και θα μας πάει εκεί που πρέπει. Σας το λέω έτσι σαν μια προσωπική κατάθεση στις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής μου. Την παραμονή του γάμου, την παραμονή της χειροτονίας. Η προσευχή μου ήταν μια σιωπή. Δεν μπορούσα να πω ούτε τα πόδια. Είχα παραλύσει. Το μόνο που μου έπιανε, τώρα κάνε εσύ δουλειά. Αυτό το καιρό του ποιήσε το Κυρίο, θα το έχετε ακούσει, το λέει ο Διάκος τον ιερέα, λίγο πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Ξέρετε τι σημαίνει? Γιατί δεν ξέρουμε και τα αρχαία και καμιά φορά δυσκολευόμαστε. Όλοι λένε καιρός του ποιήσε το Κυρίο, δηλαδή να κάνουμε κάτι για τον Κύριο. Όχι, είναι λάθος. Δεν είναι δοτική χαριστική αυτό το Κυρίο. Είναι δοτική υποκειμενική. Είναι καιρός να ποιήσει ο Κύριος. Να ενεργήσει ο Θεός. Αυτό το καιρός του ποιήσε το Κυρίο, αν το είχαμε κάθε μέρα μέσα μας, θα είχαμε δει όλη μας τη ζωή να γίνεται ένα ατέλειωτο θαύμα. Ατέλειωτο θαύμα. Θα είχαμε δώσει το ελεύθερο στο Θεό που είναι ευγενέστατος. Δεν ανοίγει πόρτες με το ζόρι. Χτυπάει και περιμένει. Πότε θα του ανοίξεις? Και αν του ξανακλείσει την πόρτα, βγαίνει πάλι έξω. Και ξαναχτυπάει. Και του ξανακλίνει την πόρτα. Του λες έλα λίγο, μετά τον ξαναβγάζεις έξω. Πραγματικά μας κάνει πολύ υπακοή ο Θεός. Απορώ με την υπακοή του. Αν του λέγαμε αυτό το καιρό στο ποιήσω το Κυρίο, θα ζούσαμε το θαύμα διαρκώς. Ατελεύθερα. Και τότε δεν θα είχαμε πολλές απορίες και πολλά διλήμματα εσωτερικά. Θα πήγαινε το πράγμα όμορφα. Απαλά και ωραία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όχι η παρέτηση, αυτή η κένωση. Να διάσω εγώ και να πει μέσα μου Χριστός. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, να κενωθώ εγώ. Εντάξει, το είπα. Από το να το πω μέχρι να το κάνω, φέξε μου και γλίστρεσα που λέει. Μπορούμε να κάνουμε μια καλή επένδυση. Αφού έχω δει από την εμπειρία μου ότι συνήθως εγώ τα κάνω μουσκεπα. Γιατί δεν δίνω την πρωτοβουλία στο Θεό? Με μια απλότητα. Εγώ Θεέ μου, όλο βλακίες κάνω. Έλα εσύ και παίξε μπάλα. Μόλις κάνεις αυτή την κίνηση να επενδύσεις εκεί που πρέπει, στο δυνατό παίχτη που είναι ο Θεός, βλέπεις και ένα αποτέλεσμα. Γιατί ο Θεός δεν μας αφήνει αμάρτυρους της παρουσίας Του. Μας δίνει. Δίνει αποτέλεσμα. Και αφού έχεις δει το αποτέλεσμα και βλέπεις ότι λειτουργεί, είσαι χαζός να κάνεις κάτι άλλο. Τι λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι? Never change the winner. Ποτέ δεν αλλάζεις, λέει, αυτόν που νικάει. Αφού ο νικητής είναι ο Χριστός, βάζεις τον Χριστό μπροστά σε όλα. Ότι κάνει η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία? Λέει, ελάτε εσείς που είστε όλοι καλοί και άγιοι, να τα πούμε εμείς οι άγιοι μεταξύ μας, να κάνουμε θαύματα εμείς. Το ευχολόγιο μας πιάνει από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που θα πεθάνουμε και μετά. Έτσι δεν είναι? Το βιβλίο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία τι κάνει? Ευλογεί σχολεία, στρατόπεδα, νοσοκομεία. Εύχεται στη λειτουργία για τους πάντες. Και για αυτούς που είναι μακράν και για αυτούς που είναι εγγύς και για τους μεν και για τους δε. Τα πάντα. Βάζει μπροστά τον Χριστό. Αυτό να κάνω. Και όταν το κάνεις συνέχεια, 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 στο τέλος λες, γιατί να κάνω εγώ το θέλημά μου? Κάνεις πίσω εσύ, ελαττώνεσαι εσύ, σμικρίνεσαι εσύ, αδειάζεις, να η κένωση και μπαίνει ο Θεός μας. Και εκεί φτάνεις πάλι στον Απόστολο Παύλο, του είχα δυναμία. Ζω δε ουκέτε εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Και τελειώνει η υπόθεση. Και ταυτόχρονα ακούς το χωρίς εμού ουδίναστε ποιήνου δεν, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, και βιώνεις το πάντα ισχύο του Αποστόλου Παύλου, εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Δηλαδή απ' τη μια ξέρεις την παντελή αδυναμία σου και απ' την άλλη αισθάνεσαι παντοδύναμος όταν είναι ο Χριστός παρόν και σε δυναμώνει.